Γιατί σήμερα σε πρώτο φόντο πάλι τα εθνικά? Γιατί αυτή είναι η σοβαρή υπόθεση της χώρας, θα έλεγα. Mm-hmm. Άλλωστε, αρκεί να σου πω, είπες πολύ σωστά πριν ότι λόγω ώρας δεν προλαβαίναμε τα, το τι έγινε στη Βουλή. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο της σελίδας 3, ναι, είναι σαν να έχει παρακολουθήσει κάποιος ό,τι έγινε χθες στη Βουλή και να έχει γράψει με βάση αυτά. Καλά. Δεν χρειάζονταν καμία φαντασία για να το κάνεις. Ναι, ναι, αλλά τέτοια υπερβολή χθες, αυτό που έγινε ήταν από μπάφους μέχρι οικογενειακά. Έγινε το έλα να δεις, έτσι. Αλλά το δούμε μετά αυτό. Πάμε πρώτα στο εθνικό. Αυτό και θα χειροτερεύει. Χειροτερεύει, σωστά. Για πάμε στο εθνικό. Η εκτίμηση που κάνετε είναι ότι μετά την Κύπρο θα μπει και το Καστελόριζο στο κάδρο. Κοίταξε, ο φόβος της Αθήνας είναι ακριβώς αυτός. Και είναι φόβος για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι η αναμπουμπούλα στην περιοχή μεγαλώνει. Και επειδή είναι μεγάλη και πολύπλοκη η αναμπουμπούλα, έχει μπει στο κόλπο για την παράθεση με το Ιράν. Δεν αποκλείεται δηλαδή, όταν η προσοχή θα στραφεί προς το Ιράν, να υπάρξει μια σημαντικότερη, καλύτερη ευκαιρία για να πάει κάποιος, όχι να δημιουργήσει κάποιο τεράστιο επεισόδιο. Έχουμε ξαναπεί ότι αρκεί να στηθεί εκεί ένα γεωτρύπανο στα νύχτα του Καστελόριζου, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να σου τεθεί το μεγάλο ζήτημα και τώρα τι κάνω, και να τεθεί όχι μόνο σε σένα αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι θεωρητικά είναι οι σύμμαχοι στην περιοχή. Όσο λοιπόν, αν λοιπόν αυξηθεί η ένταση με το Ιράν, τότε δημιουργείται μια προϋπόθεση ακόμη. Η Αθήνα έχει νομίζω κάθε λόγο να ανησυχεί. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Νέα Δημοκρατία αυτές τις μέρες στον Πάιατ πήγε. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση που φοβούνται κάποια πράγματα, ούτε μόνο στις ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία μια ανάλογη ανησυχία. Αυτό είναι ένα κλίμα κατά τη γνώμη μου εντελώς δικαιολογημένο. Από εκεί και ύστερα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Τουρκία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί με άμεσο τρόπο υδρογονάνθρακες. Δεν είναι σε θέση καν να κάνει μια γεώτρηση της προκοπής. Όμως η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται είναι να προβάλλει και ή δυνατόν να κατοχυρώνει δικαιώματα. Έτσι, έστω να βάλει τις βάσεις για την κατοχύρωση δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα στο οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει έτοιμες απαντήσεις. Απαντήσεις και πιθανώς υπάρχουν, έτοιμες και δουλεμένες, δεν ξέρω αν είναι. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο περισσότερο έχει στραμμένο το βλέμμα στις εκλογές, έτσι. Μα αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας ζήτημα. Δηλαδή, το δικό μας πρόβλημα, αν θες, αυτό που μας κάνει να ανησυχούμε ένα κλικ παραπάνω, ότι εδώ πέρα δεν είναι απλώς ότι έχεις εκλογές, είναι ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με τον τρόπο που γίνεται. Αυτό το χάλι το χθεσινό στη Βουλή ήταν ποιητικός απερίγραπτο. Έτσι, βέβαια, υπάρχει πολιτική λογική πίσω από αυτό. Δηλαδή, ας μην φανταστούμε ότι πρόκειται για μια εκτροπή μη σχεδιασμένη. Είναι σχεδιασμένη. Έτσι, για παράδειγμα, αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολιτικό στόχο. Ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, βρίσκεται σε μια κουβέντα την οποία αποκαλεί κατ' ουσίαν ο Τσίπρας για την οικονομία. Η οικονομία δεν υπήρχε καν στο κάδρο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολιτικός λόγος και πολιτικός στόχος. Έτσι, από τη στιγμή που ένα σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι των αναποφάσιστων προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, η πρόκληση μιας γενικής αηδίας ενδέχεται να τους κρατήσει μακριά από την κάλπη. Και από την άλλη και η ανταπάντηση με την ίδια οξύτητα πια και σε προσωπικό τόνο από πλευράς του κυβερνητικού στρατοπέδου, η πόλωση νομίζω ότι αποκαλύπτεται με το τι συνέβη με το που τέλειωσαν οι δύο κυρίαρχοι του πολιτικού σκηνικού, που άδειασε η αίθουσα και η κυρία Γεννηματά ομιλούσε προς τους βουλευτές της ουσιαστικά. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Και έχει ξανασυμβεί πρόσφατα. Και έχει διαμαρτυρηθεί η Γεννηματά από βήματος της Βουλής για το γεγονός ότι μιλούσε μόνο στους βουλευτές της. Ναι. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ορθώς το επισημαίνεις. Απλώς θυμάμαι ότι ίσως να πηγαίνει κανένας μήνας που η Γεννηματά πάλι διαμαρτύρηθηκε ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα
Μπορεί να έχει πολιτική λογική, πολιτικό στόχο, μπορεί να έχει διάφορα πράγματα. Πλην όμως, η πρόκληση γενικότερης αηδίας για την πολιτική δεν θα έλεγα ότι είναι, πως είναι ό,τι προτιμότερο για το ίδιο το σύστημα, το πολιτικό σύστημα. Πες μου κάτι, στο Ποντίκι σήμερα λέτε ότι όλο το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, όλο το κυρίαρχο, με έναν τρόπο στρέφεται και αναμένει με ένα συγκεκριμένο ρόλο και στάση του αμερικανικού παράγοντα. Κατά πόσο αυτό μπορεί να εκδηλωθεί? Διαβάζω ότι ο Bloomberg έκανε έκκληση στον Τραμπ να παρέμβει για τις επαναληπτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, επειδή φοβούνται εκτεταμένη βία και νοθεί από τον Ερντογάν. Αλλά τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει. Θέλω να πω, μήπως έχουμε κρεμάσει όλα τα καλάθια μας πάνω στον αμερικανικό παράγοντα, χωρίς να βλέπουμε ότι μπορεί σε κανένα διβδόμαδο να έχουμε κρίση γύρω από το Καστελόριζο? Κοίταξε, αυτό το κάνουμε επί δεκαετίες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι. Αυτό γενικώς αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής. Το ότι όντως πάει και κρεμάει όλα τα καλάθια της στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζει η Τουρκία, δεν είναι παρά ένας επιτίδιος ουδέτερος. Έτσι, ας μην ξεχνάμε μια βασική παράμετρο. Οι Αμερικανοί δεν είναι κατά της Τουρκίας. Κατά του Ερντογάν είναι. Οι Αμερικανοί θέλουν την Τουρκία ως σύμμαχο και μάλιστα στενό σύμμαχο. Δεν την έχουν πετάξει ως σκουπίδια την Τουρκία. Μπορεί να σχέονται τον Ερντογάν, μπορεί ο Ερντογάν με τον τρόπο που λειτουργεί να αντιστρατεύεται τα συμφέροντά τους. Μπορεί ενδεχομένως αυτή η Τουρκία που δημιουργεί ο Ερντογάν στο μέλλον να αποτελέσει έναν αντίπαλο για την Τουρκία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος των Αμερικανών είναι ο Ερντογάν. Σε καμιά περίπτωση η Τουρκία. Υπ' αυτή την έννοια, ας μην ξεχνάμε κι εμείς ότι έχουμε μια Κύπρο πίσω. Έτσι, το ιστορικό παράδειγμα της Κύπρου έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει όταν περιμένεις. Και άλλωστε, τι περιμένεις? Η πρώτη, μου θύμισε χθες σε μια σύσκεψη ο Δημήτρης Ομιλάκας, ότι ο πρώτος που διαμαρτυρήθηκε για την εισβολή στην Κύπρο ήταν ο Κίσιγκερ. Έτσι, ποιος? Ο Κίσιγκερ. Και φυσικά η Τουρκία έκτοτε τους έχει γραμμένους όλους αυτούς στα παλιά στα παπούτσια. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν μπορεί, διαχρονικά δεν μπορεί, γιατί το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι αποτέλεσμα μιας πορείας. Έτσι, δεν βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα κενό. Το πρόβλημα της είναι ότι δεν κατάφερε να χαράξει μια σχετικά αυτόνομη στρατηγική. Η μοναδική φορά που αυτό επιχειρήθηκε ήταν με το ενιαίο δόγμα, το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο φυσικά πήγε περίπατο. Επισημήθηκε επί ημείων. Πρόσεξε τώρα. Εσύ μια χαρά το θέτεις, αλλά εγώ θα επιμείνω πρακτικά, και εσύ πρακτικός είσαι, σε αυτό που διαδραματίζεται αρχικό στην Κυπριακή ΑΟΣ και που μπορεί να μεταφερθεί στο Αρχιπέλαγος με επίκεντρο το... Μπορεί και όχι. Μπορεί και να μην πάνε στο Καστελόριζο. Αλλά οι εξελίξεις έχουν πάρει καταιγιστική μορφή. Και καλά κάνεις και το συνδέεις και με τις εξελίξεις με το Ιράν. Θέλω να σε ρωτήσω και με τη Συρία προφανώς. Ναι, κοίταξε, μια παράμετρος που υπάρχει εδώ. Γιατί είναι σημαντικό το Καστελόριζο πέραν των δικαιωμάτων που θέλει να προβάλλει και να κατοχυρώσει η Τουρκία? Διότι αυτή τη στιγμή έχει πρακτικά απέναντί της τους συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή. Έτσι. Έχει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο του Σίση και όχι του Μόρση και του Ισραήλ. Αυτές οι χώρες συνδέονται και ενεργειακά. Το να έρθεις λοιπόν και να σπάσεις αυτό το πράγμα το οποίο σε αποκλείει ως Τουρκία και δεν μπορείς ούτε καν να βγεις από τη Μερσίνα, είναι πρώτη στη ανάγκη. Όσο λοιπόν αυτός ο άξονας θα επικεντρώνεται προς το Ιράν, τόσο περισσότερο το ενδιαφέρον μιας άμεσης αντίδρασης κοντά στο Καστελόριζο
είτε θα μειώνεται είτε θα δυσκολεύει. Με αυτή την έννοια το συνδέω με το Ιράν. Λοιπόν, ας αφήσω τα εθνικά. Είπαμε για τη Βουλή, χθες ήταν επεισοδιακή. Μετά που έφυγε ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι στην Αθήνα, κατέβηκε ο Πολάκης, πήγε πάνω από το Μητσοτάκη, του είπε ότι με ενοχλεί να λες πολλακισμό, ίσως φασισμός, δεν θα μας πεις εσύ για φασισμό, θα τα πούμε αύριο. Του είπε ο Μητσοτάκης, άντε σήκω φύγει από εδώ. Γενικώς είχε ωραίο κλίμα η Βουλή. Το ναι, και υπόθηκαν και άλλες ατάκες. Ναι, πιο και... πριν. Ναι, σωστά. Ναι. Θέλω να μου πεις, επειδή η κυβέρνηση έκανε κάποιες ανακοινώσεις παροχών, αν πιστεύεις ότι έστω η οικονομία δια της επαγωγής θα μπει στην ατζέντα ή αν θα συνεχίσουμε έτσι με πολιτικό κλίμα μέχρι τις 26 Μαΐου. Δεν νομίζω ότι η οικονομία θα είναι το κυρίαρχο. Ενώ σε ό,τι αφορά την εκφορά του πολιτικού λόγου, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, ναι, υπάρχει ένα ερώτημα, πάντα είναι ερώτημα, όταν έχεις να κάνεις με πακέτα παροχών, πάντα υπάρχει το ερώτημα εάν αυτά μπορούν να επηρεάσουν κάτι. Κατά τη γνώμη μου, η επίδραση τέτοιων πακέτων είναι πάντοτε μικρή. Ενίοτε δεν παίζει κανένα ρόλο. Όμως, υπάρχει μια άλλη παράμετρος εδώ. Νομίζω αρκετά σημαντικότερη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρίνει ότι μπορεί να κάνει ντέρμπι το μάτς, προφανώς προχωράει στο πακέτο για αυτό το λόγο. Εάν πάλι έχει κρίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ντέρμπι, άρα δηλαδή χάνει έτσι κι αλλιώς και στις βουλευτικές, θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση απλώς προχωράει με στόχο να εκθέσει το Μητσοτάκι από την πρώτη μέρα και να μην σου πω από την πρώτη ώρα μιας μελλοντικής διακυβέρνησής του. Έτσι, προφανώς υπάρχει πολιτικός στόχος. Δεν ξέρω τι επιτυγχάνεται από όλα αυτά. Νομίζω ότι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει, οι μόνοι που γνωρίζουν είναι οι ψηφοφόροι. Οι οποίοι δεν ξέρω πόσο αυθεντικά εκφράζονται από τις δημοσκοπήσεις ή μέσω των δημοσκοπήσεων. Ή και αν εκφράζονται μέσω αυτών. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχεις δίκιο. Έτσι, αυτό θα το δούμε. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, όσες συζητήσεις έχουμε κάνει, ότι προτιμώ να δω την κάλπη. Όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σταύρο, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να μας κάνεις μια γρήγορη αναφορά σε δύο θέματα που μου αρέσουν σήμερα στο ποντίκι, αλλά περίπου να μας προειδιάσεις. Ευρωεκλογές, λέτε εσείς ότι είναι οι πρώτες υβριδικές εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι πρώτες πραγματικά εκλογές οι οποίες σχετίζονται με την ταυτότητα αυτού που καλούμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, έχουν ταυτοτικό χαρακτήρα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το πλήθος των κρίσεων. Πάρα πολλές, μία σε κάθε χώρα ενδεχομένως, οι οποίες έχει σημασία πώς επιδρούν στους ψηφοφόρους. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέει 60% αποχή. Οι ευρωεκλογές έχουν πάρα πολύ χαμηλή συμμετοχή. Φαίνεται ότι για πρώτη φορά το πλήθος των κρίσεων οθεί τους ψηφοφόρους όχι σε κάτι φοβερό. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο τσουνάμι ανθρώπων οι οποίοι θα τρέξουν στην κάλπη. Φαίνεται όμως ότι από αυτούς που πάνε στην κάλπη, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για διατήρηση της Ένωσης. Αυτό είναι μία παρατήρηση διεθνών μέσων ενημέρωση κτλ. Την οποία την καταγράφουμε για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί εν τέλει στην κάλπη. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, τι εννοείται χορηγία στη μαύρη διεθνή ενόψη ευρωεκλογών? Η μεγαλύτερη απειλή για το ευρωσύστημα είναι η αποχή. Κοίταξε, έχουν το, πώς το λένε, οι ιδεολογικοί φίλοι του Τραμπ έχουν συστήσει μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία, να το πω έτσι. Αυτή που γυρνάει και ο Μπάνον και κάνει μαθήματα? Ακριβώς. Μάλιστα. Η οποία, πώς να το πω, έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερο συντονιστικό ρόλο. Προωθεί μέσων ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Προωθεί θέματα στην ατζέντα διαφόρων χωρών τα οποία ευνοούν τους αγαπημένους της υποψηφίου στην Ευρώπη. Σαλβίνη και Όρμπαν είναι οι δύο έτσι, πιο χαρακτηριστικοί φίλοι αυτού του συστήματος και είναι ένα ωραίο πραγματάκι το οποίο προσπαθεί με κάποιο τρόπο να στρέψει το ενδιαφέρον σε μια συγκεκριμένη ατζέντα, άρα και σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ψήφου στις ευρωεκλογές. Τι καλά.
Ωραία, ναι. Περνάμε. Κοίταξε, πάντως υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ πέρα. Θεωρώ ότι ο πανικός που έχει πέσει για την εντός ή εκτός εισαγωγικών επικράτηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι εντελώς βάσιμος. Δεν είναι εντελώς βάσιμος ως πανικός. Έτσι, το ότι προφανώς θα δούμε φαινόμενα ενίσχυσης τέτοιων τάσεων, θα το δούμε. Θεωρώ ότι για αυτό το λόγο, πάνω κάτω, οι Ευρωπαίοι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν λίγο παραμέτρους της πολιτικής τους. Και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο έχουν αφήσει και εμάς λίγο παραπάνω στην ησυχία μας. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας θα δυσκολευόταν πάρα πολύ περισσότερο εάν οι Ευρωπαίοι δεν αντιλαμβάνονταν ότι πρέπει κάποια πράγματα στοιχειοδός να χαλαρώσουν.